Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά αγώνα δρόμου, κάνει η κυβέρνηση για να κλείσει μέχρι τις 20 Αυγούστου η συμφωνία με τους δανειστές. Το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται αισιόδοξο για την επιτυχή έκβαση των συνομιλιών, με την κυβερνητική εκπρόσωπο να δηλώνει στον Sky πως από αύριο αρχίζει η διαδικασία συγγραφής της συμφωνίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο τραπέζι μπήκε και το θέμα του μπόνους των 50 εδρών, με διαφορετικές ωστόσο προσεγγίσεις από κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Οι διαβουλεύσεις στην Αθήνα βρίσκονται στο Ζενίθ, ενώ όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, ενώ στη σημερινή συνάντηση του κουαρτέτου με τους Τσακαλώτο και Σταθάκη καταγράφηκαν και οι πρώτες διαφωνίες στο ζήτημα του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Θα ξεδιπλώσουμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του Χρυσόστομου Τσούφη. Καλησπέρα, Χρυσόστομε. Οι αποκρατικοποιήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του κουαρτέτου με το Οικονομικό Επιτελείο. Ναι, το θέμα συζητήθηκε για περισσότερες από 2,5 ώρες και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως όσον αφορά στην νομική υπόσταση του νέου φορέα, του Ταμείου δηλαδή των Αποκρατικοποιήσεων, που πρέπει να δώσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα 30 κονταετίας, αλλά και για το πώς θα γίνει ακριβώς η μετάβαση από το υφιστάμενο πλαίσιο, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ, στο καινούριο πλαίσιο, με τις πληροφορίες να λένε ότι η ελληνική πλευρά θα προτιμούσε τις αποκρατικοποιήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να τις τρέξει το ΤΑΙΠΕΔ και τα καινούργια πράγματα να τρέξουν από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, μας έλεγε ότι δεν θεωρεί ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να ξεπεραστεί και μάλιστα έκανε λόγο για το αυριανό ραντεβού στις 11.30 των θεσμών με τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Σταθάκη. Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν αυτό των κόκκινων δανείων. Εκεί η ελληνική πλευρά έδωσε την δική της πρόταση, που είναι μια ολική, ένας νόμος που αφορά όλα τα κόκκινα δάνεια, και τα επιχειρηματικά δηλαδή και τα στεγαστικά, και έχει έναν διπλό στόχο, δηλαδή και να οδηγήσει σε σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, αλλά ταυτόχρονα να παρέχει και την απαραίτητη προστασία τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε αδυναμία. Ενώ προηγήθηκε συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο για τα εργασιακά, Ναι, εκεί προέκυψε το εξής. Ναι, μεν θεσμοί και ελληνική κυβέρνηση αποφάσισαν σε κλίμα συνενετικό και μέσω διαβούλευσης να οδηγηθούν σε ένα νόμο για τις συλλογικές συμβάσεις έως το τέλος του έτους. Όμως φαίνεται, και έτσι όπως λένε και οι πληροφορίες, ότι είναι σφοδρές οι πιέσεις όσον αφορά στα θέματα των απεργιών και τα θέματα των απολύσεων. Με μάλιστα την πιο σκληρή πλευρά του κουαρτέτου, που δεν είναι άλλη βεβαίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να πιέζει ώστε αυτά τα θέματα να είναι ακόμη και προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της πρώτης δόσης. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα ζητήματα θα ξανασυζητηθούν αύριο στο πρωινό ραντεβού του κουαρτέτου με τους Σταθάκη Τσακαλώτο. Αυτό που δεν θα συζητηθεί είναι το μακροοικονομικό, παύλα δημοσιονομικό, καθώς εκεί υπάρχουν ακόμη ζητήματα, υπάρχουν διαφορές ακόμη και μεταξύ των θεσμών. Θυμίζω ότι η Κομισιόν και η Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμφωνούν στο πόσο θα είναι η ύφεση φέτος, για να μπορέσουμε μετά να θέσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους και να βρούμε και τα μέτρα που θα επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Ρωτώντας τον κύριο Τσακαλώτο, μας είπε βεβαίως ότι όλα θα έχουν τελειώσει μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Δεν μπόρεσε όμως να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι στις 14 του μηνός Αυγούστου θα έχουμε στα χέρια μας το MOU, το μνημόνιο. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να κερδίζει έδαφος και το σενάριο που λέει ότι τόσο η Ελληνική Βουλή όσο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κοινοβούλια ενδεχομένως να κληθούν να ψηφίσουν μόνο τη Δανειακή Σύμβαση και όχι το Μνημόνιο. Και βεβαίως η Ελληνική Βουλή θα χρειαστεί βεβαίως να ψηφίσει και κάποια προαπαιτούμενα. Να υπενθυμίσω πάντως, και αυτό μας το έλεγαν εν χορό όλοι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ότι στο τραπέζι δεν υπάρχει θέμα bridge loan, δηλαδή νέο δάνειο γέφυρα, και οι δύο πλευρές. Το οποίο εξορκίζει και η κυβέρνηση, κυρίως η κυβέρνηση. Ευχαριστώ.